Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε ένα μέρος το οποίο θα βάλουμε στο επίκεντρο τι γίνεται με το τέλος ακίνητης περιουσίας, αλλά τι γίνεται και με τα δημοτικά τέλη. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες ακινήτων έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκα ποσά, τα οποία ξαφνικά καλούνται να πληρώσουν, λόγω είτε άγνοιας του τι ισχύει σε ό,τι έχει να κάνει με τα τέλη, είτε γιατί υπάρχει ένα τεράστιο και δεδαλώδε σύστημα, το οποίο δεν μας αφήνει πολλές φορές να βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Μαζί μου είναι ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ο οποίος έχει και πλούσιο ρεπορτάζ, αλλά και ο κύριος Κώστας Αράπογλου, είναι νομικός και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα. Λευτέρη, να ξεκινήσουμε με σένα. Δημοτικά τέλη και τέλος ακίνητης περιουσίας. Ένα δεδαλώδες σύστημα, μπορώ να πω, και ο κύριος Αράπογλου θα μας πει βέβαια και περισσότερα. Πολλές φορές πολλοί ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έρχονται αντιμέτωποι με τον γκρεμό, με ποσά τεράστια. Σωστά. Και τα δύο, και το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα δημοτικά τέλη, από ό,τι φαίνεται και θα δούμε και θα μας πει και ο κύριος Αράπογλου, ταλαιπωρούν τους πολίτες με γραφειοκρατικό τρόπο. Και αυτό γιατί υπάρχουν καταγγελίες τα τελευταία 24 ώρα, τουλάχιστον σε αφορά το πρώτο χαράτσι εντός εισαγωγικών, τον ΤΑΠ. Ότι δεν μπορούν οι ίδιοι πολίτες να βγάλουν άκρη και να τους ενημερώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου για το πόσα τελικά οφείλουν στο Δήμο Ηρακλείου, έστω και ως αναδρομικά. Mm-hmm. Δεκάδες κόσμου καθημερινά δέχεται απίστευτη ταλαιπωρία, είτε γιατί το συγκεκριμένο τμήμα του ΤΑΠ στο Δήμο Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένο, είτε γιατί θα χρειαστεί ο κάθε πολίτης που θα απευθυνθεί στην εν λόγω υπηρεσία, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για να μάθει τελικά τι, πόσα θα πρέπει να πληρώσει το Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Ράπογλου, γιατί υπάρχει αυτό το χάος και ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε το τι είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας και τι τα δημοτικά τέλη τα οποία αφορούν την ακίνητη περιουσία. Σωστά. Καταρχήν, τα δημοτικά τέλη είναι τα τέλη φωτισμού και επίσης είναι τα τέλη αποκομιδής των σκουπιδιών, τα οποία τα πληρώνουν οι πολίτες, οι δημότες, και τα εισπράττει ο Δήμος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάποιος να κάνει οτιδήποτε για να πληροφορηθεί το πόσο, το τι πληρώνει. Αυτό το βλέπει, ακριβώς το βλέπει στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τώρα, αυτό που δεν γνωρίζουν πάρα πολλοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ότι όταν φεύγει ο ενοικιαστής ή για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιείται το ακίνητο, και όταν λέμε ακίνητο εννοούμε οικοδομή, τότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πηγαίνει στο Δήμο και να δηλώνει μέσα σε 2 μήνες από τότε που άδειασε το διαμέρισμα, η οικοδομή γενικά, ότι έπαυσε να χρησιμοποιείται. Και πρέπει για να απαλλαγεί να έχει 2 προϋποθέσεις. Και να μην ρευματοδοτείται και να είναι κενό. Άρα πρέπει να προσκομίσει και κάποια έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτό. Βεβαίως πρέπει να προσκομίσει την διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Mm-hmm. Και να κάνει και μία δήλωση ότι είναι κενό. Δεν νοείται να ρευματοδοτείται ένα ακίνητο και να μην ρευματοδοτείται και να χρησιμεύει σαν αποθηκευτικό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαλλάσσεται. Πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, και κενό και μη ρευματοδοτούμενο. Mm-hmm. Επειδή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν το γνωρίζουν, σε αυτή την περίπτωση δεν πάνε να κάνουν τη δήλωση στο Δήμο, με αποτέλεσμα να προσαυξάνονται τα τέλη αυτά με ποσοστό μέχρι και 100%. Δηλαδή έχουμε διπλασιασμό των τελών, το οποίο πότε θα το βρουν μπροστά τους, όταν θέλουν να κάνουν νέα σύνδεση στο ακίνητο, μπει καινούριος ενοικιαστής, ή όταν θέλουν να κάνουν μεταβίβαση. Δηλαδή μπορεί κάποιος ενοικιαστής να έχει το σπίτι του άδειο, να μην ρευματοδοτείται, αλλά να μην έχει πάει ποτέ να το δηλώσει στη Δημοτική Αρχή, αλλά θα κληθεί να τα πληρώσει τα δημοτικά τέλη ισορρευμένα. Και αναδρομικά κιόλας, δηλαδή θα βρεθεί κάποια στιγμή και αναδρομικά αντιμέτωπος με ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων πετύχαμε και ψηφίστηκε μια μεταβατική διάταξη, η οποία ισχύει σήμερα, ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου του 2018, έχει 6 μήνες ισχύ, που οποιοδήποτε ιδιοκτήτης είναι σε αυτή την κατηγορία και δεν έχει πάει να το δηλώσει και είναι χρεωμένος με δημοτικά τέλη, μπορεί να πάει να κάνει δήλωση μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2019 και να απαλλαγεί πλήρως από οποιαδήποτε τέλος και πρόστιμο. Σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος που μας ακούει. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2019. Οποιοσδήποτε κάνει δήλωση
και προσκομίσει και τα σχετικά πιστοποιητικά, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια το ακίνητό του ήταν κενό και μη ρευματοδοτούμενο. Και τα δύο του τονίζω. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν απαλλάσσεται πλήρως. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει απαλλαγή. Ο νόμος προβλέπει ότι η παραγραφή είναι 20ετής, δηλαδή οποιοδήποτε δεν δηλώνει, παραλείπει να κάνει αυτή τη δήλωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες. Εμάς τα μέλη μας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, μέσα από τις ιστοσελίδες τα πληροφορούνται ή παίρνουν τριμηνιαίο περιοδικό τα νέα των ιδιοκτητών που ενημερώνονται για αυτές τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι ενημερωμένοι, ούτε καν επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που υπάρχουν αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να μην πάνε να κάνουν τη δήλωση. Το πιο σημαντικό για τον ιδιοκτήτη είναι: άδειασε το σπίτι σου, ξενικιάστηκε, πρέπει να πας στο Δήμο να κάνεις δήλωση για να μην βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα υπέρογκα ποσά. Κύριε Αράπογλου, τώρα όσον αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ως TAP, από τη μία, το βλέπουμε και βάσει στοιχείων, αποτελεί αναμφίβολα έτσι την ατμομηχανή του Δήμου Ηρακλείου για να δουλέψει. 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο αποδίδει ο TAP στο Δήμο Ηρακλείου. Ωστόσο, εκεί υπάρχουν κάποια πολύ πολύ σημαντικά κολλήματα. Πρώτον, ο κόσμος δεν γνωρίζει αν έχει γίνει η καταγραφή των τετραγωνικών και το τι θα πληρώσει. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι στην υπηρεσία έτσι ώστε να τους ενημερώσουν. Δεν όφιλε και η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει τους πολίτες του Ηρακλείου για το πότε και ποια είναι τα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώσουν για τον εν λόγω χαράτσι, τέλος πάντων. Να σας πω, και το TAP πληρώνεται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ο καθένας το ξέρει. Αυτή τώρα, καταρχήν στο TAP, το TAP το πληρώνουν εκτός από τις οικοδομές και τα οικόπεδα. Δηλαδή, όποιος έχει ένα οικόπεδο που δεν έχει κτιστεί, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει κάθε χρόνο TAP. Αυτό και αυτό ελάχιστοι ιδιοκτήτες το ξέρουν. Και παραλείπουν να πάνε στο Δήμο να πληρώσουν κάθε χρόνο το TAP. Σχεδόν κανείς δεν πάει να πληρώσει το TAP για το οικόπεδο που έχει το άκτιστο, με αποτέλεσμα να έχει προσαυξήσεις που οι προσαυξήσεις του TAP φτάνουν το 200%. Σωστά. Το οποίο και πάλι θα το βρει μπροστά του, αν θα θέλει να κάνει κάποια μεταβίβαση. Αυτό θα κάτσε, το βρει μπροστά του. Νικολέτα, θα το βρει μπροστά του και όταν πρόκειται για νομιμοποίηση κάποιου αυθαιρέτου. Εκεί είναι το κόλλημα. Εγώ λέω για το οικόπεδο, το σκέτο οικόπεδο. Το σκέτο οικόπεδο θα το βρει μπροστά του όταν θέλει να κάνει μία μεταβίβαση, όταν θέλει να το χτίσει, να βγάλει οικοδομική άδεια ή όταν θέλει να κάνει μία τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πάλι θα το βρει μπροστά του. Σημαντικό λοιπόν είναι και σε αυτή την περίπτωση να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι έχεις ένα οικόπεδο, πρέπει κάθε χρόνο να πηγαίνεις στο Δήμο να λες τι σας χρωστάω, να πληρώνεις το TAP. Δεν είναι πολύ σημαντικό ποσό. Το TAP είναι λιγότερο από τα δημοσιογραφικά. Δεν θα έπρεπε να έρχεται κάποια ειδοποίηση. Μπράβο. Δηλαδή θα πηγαίνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου ή του οικίματος, τέλος πάντων, να λέει στο Δήμο τι χρωστάω. Ο Δήμος δεν οφείλει να ενημερώσει τους ίδιους πολίτες χρωστά σε αυτά. Να σας πω, κύριε Κουμαντάκη, εκεί που υπάρχουν λογαριασμοί της ΔΕΗ, μέσω λογαριασμού ΔΕΗ υπάρχει. Ο Δήμος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων για να τους στείλει ειδοποίηση. Να είστε σίγουρος ότι αν τους γνώριζε θα το έστελνε, γιατί θα εισπράξει λεφτά ο Δήμος. Όμως, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και των αγοραπολισιών και του όλου συστήματος που υπάρχει στις αγοραπολισίες, ότι δεν είναι συνδεμένα, διασυνδεμένα δηλαδή ενοποιημένα, οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στο κτηματολόγιο με το Δήμο ή με τις φορολογικές αρχές. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος σήμερα θέλει να κάνει μία αγοραπολισία, θα πρέπει να προσκομίσει στο συμβολιογράφο χωριστό πιστοποιητικό από το Δήμο για το TAP, χωριστό πιστοποιητικό από την εφορία φορολογική ενημερότητα, χωριστό από τα ταμεία ασφαλιστική ενημερότητα, και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πιστοποιητικά να αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο στις αγοραπολισίες. Και συνήθως πολλές αγοραπολισίες ματαιώνονται επειδή ούτε αυτοί που θέλουν να πουλήσουν ένα ακίνητο δεν έχουν την πρόνοια, να το πω, να εκδώσουν πρώτα τα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά, ένα πιστοποιητικό TAP ισχύει για ένα χρόνο. Μία φορολογική ενημερότητα ισχύει επίσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Να έχουν έτοιμα τα πιστοποιητικά και όταν βρεθεί ο αγοραστής να είναι σε θέση να κάνει συμβόλαιο την επόμενη μέρα. Όποιος θέλει δυστυχώς στην Ελλάδα λόγω νοοτροπίας να πουλήσει ένα ακίνητο, δίνει στο μεσίτη ένα συμβόλαιο και αν δώσει το συμβόλαιο αυτό, και όταν βρεθεί ο αγοραστής
αρχίζει και λέει τι χρειάζεται, α, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο, με αποτέλεσμα να μην έχει τίποτα και μέχρι να τα βγάλει τα πιστοποιητικά αυτά που χρειάζονται, να έχει χαθεί ο αγοραστής. Ωραία, επιβεβαιώστε μας και το γεγονός. 35.000 αυθαιρετούχοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Οι περισσότεροι, βγήκε ο νόμος την προηγούμενη χρονιά, έχουμε ένα νέο νόμο, στα μέτρα κομμένα και γεραμμένα του κάθε ιδιοκτήτη αυθαιρέτων, πάει να τακτοποιήσει και τελικά έρθει και αυτός αντιμέτωπος με όσα έχουν προηγηθεί με τους αυθαιρετούχους όλα αυτά τα χρόνια, έρθει αντιμέτωπος με αυτά τα υπέρογκα ποσά. Θέλω απλά να μας το επιβεβαιώσετε γι' αυτό, ότι πολλοί ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν έρθει έτσι, με ένα εμπόδιο μπροστά τους, μην μπορώντας να προχωρήσουν για τις διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Αν μπλοκάρει η νομιμοποίηση. Μπλοκάρει. Αυτή είναι η καταγγελία που έχουμε. Το αν μπλοκάρει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης του αυθαιρέτου. Αν στην πορεία το ζητάνε, δηλαδή για να ξεκινήσει να υπαχθεί στο νόμο ή να έχει την έκπτωση μέχρι τώρα που υπήρχε αυτό μια θέλω έκπτωση να σας 20%. Ήταν όμως μέχρι 31 Οκτωβρίου. Μέχρι 31 Οκτωβρίου, ναι. Πολλοί την έχασαν εξαιτίας του Δήμου. Όχι, μπορούσε να κάνει να ανοίξει καρτέλα ηλεκτρονικά και από εκεί και πέρα μπορείς να προσκομίσεις το πιστοποιητικό και σε επόμενο στάδιο. Δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί να ανοιχτεί η καρτέλα και αρκεί να ανοιχτεί, να ξεκινήσει η διαδικασία. Mm. Το πιστοποιητικό μπορείς να το προσκομίσεις οποτεδήποτε. Επίσης, τα αυθαίρετα, ιδίως αυτά που είναι εξαδιαιρέτου, γιατί η οριστική λύση στο θέμα των εξαδιαιρέτου οικοπαίδων, οικοδομές δηλαδή που έχουν αυθαίρετες που έχουν χτιστεί σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα, είναι να κάνεις ανεξαρτητοποίηση. Διαφορετικά, αν δεν ανεξαρτητοποιήσεις να το κάνεις αυτοτελές το οικόπεδο που έχεις. Το μερίδιό σου, πάντων, να ξέρεις το τμήμα του οικοπαίδου στο οποίο έχεις χτίσει μια οικοδομή. Από εκεί πέρα δεν μπορείς ούτε να το μεταβιβάσεις. Τακτοποίηση κάνεις γιατί το κράτος θέλει να εισπράξει χρήματα και υπάρχουν τρόποι για να το τακτοποιήσεις. Όμως ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι ότι μεταφέρεις το πρόβλημα στα παιδιά σου. Από τη στιγμή και δεν έχει και εμπορική αξία το ακίνητο. Γιατί για να έχει εμπορική αξία σημαίνει ότι μπορείς να το μεταβιβάσεις. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις, γιατί κανένας δεν θα πάει να πάρει ένα εξαδιαιρέτου οικόπεδο, σημαίνει ότι έχει μηδενική εμπορική αξία και το μόνο που επιτυγχάνει αυτός που θα το τακτοποιήσει είναι ότι μπορεί να κάθεται μέσα στο σπίτι χωρίς να τον ενοχλήσει κάποιος. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει αμυγός με το κομμάτι του ΤΑΠ και για, πέρα από το κομμάτι των αυθαιρέτων και όλα αυτά, για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων. Που ενδεχομένως να μας ακούν και αυτή τη στιγμή να μην έχουν πληρώσει ποτέ τέλος εκείνη της περιουσίας. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας ακούν και βρίσκονται σε αυτή την φάση. Πρέπει καταρχήν να πάνε να ρωτήσουν στο Δήμο. Κατά δεύτερον, γιατί ποσά μπορεί να μιλάμε. Και το λέω αυτό, γιατί ποσά, ενώ να μας φέρετε ένα παράδειγμα. Γιατί ύψος μπορεί να αφορά το τέλος εκείνη της περιουσίας ανά χρόνο σε κάποιον. Εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου της κάθε περιοχής. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η εξαίρεση αυτή, η προθεσμία που αναφέραμε προηγουμένως, ισχύει μόνο για τα δημοτικά τέλη. Δεν ισχύει για το ΤΑΠ. Ξεκάθαρο. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, όποιος οφείλει, μπορεί να πάει στο Δήμο, να δει τι οφείλει το οικόπεδο το συγκεκριμένο. Είναι πολύ εύκολο να το βρει ο Δήμος και να πληροφορηθεί τι ποσό οφείλει για το ΤΑΠ. Και να το πληρώσει για να μην μεγιστοποιείται, αν δεν το έχει πληρώσει ποτέ του, να μην μεγιστοποιείται η ζημιά του. Και αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ποσό αυτό, μπορεί να ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, υπάρχει κάποια ρύθμιση γι' αυτό, μπορεί να ενταχθεί σε κάποια διευκόλυνση πληρωμής. Κατά καιρούς βγαίνουν διάφορες ρυθμίσεις με το Δήμο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω αν υπάρχουν, ξέρω... υπάρχουν κάποια κριτήρια, όπως αν είσαι ειδική κατηγορία των αναπήρων, ενδεχομένως να δεχτείς μία έκπτωση της τάξης του 50%. Ναι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ειδικές κατηγορίες για πολυτέχνους, για. Ναι. Το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εφάπαξ ποσά αυτά και αν είσαι μέσα σε μία από αυτές τις κατηγορίες θα δεχτείς μία έκπτωση της τάξης του 50%. Εάν δεν πληρωθεί αυτό προσαυξάνεται, όπως είπε και ο κύριος Αράπογλου, σε πολλές περιπτώσεις έως και 200%. 200% και σε βάθος πενταετίας, όχι πέρα της πενταετίας. Σωστά. Κρατάμε το γεγονός ότι όλη αυτή τη στιγμή που ακούσαμε αυτά που είπατε κι εσείς, όλη αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε ή έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα χαράτσι το οποίο δεν γνωρίζουμε και καλό θα ήταν να απευθυνθούμε στη Δημοτική Αρχή να μάθουμε τουλάχιστον πόσα χρωστάμε, γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε σίγουρα. Κρατάμε αυτό τουλάχιστον για όσους δεν γνωρίζουν. Ναι, και επίσης, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, έτσι, να πληρώσει,
Καλό είναι να μην πάει στο Δήμο, γιατί πηγαίνοντας στο Δήμο. Βεβαιώνεται ουσιαστικά το χρέος. Ουσιαστικά λέει, σας χρωστάω χωρίς να έχει δυνατότητα να πληρώσει. Έτσι. Δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει το δυνατότητα. Λέμε για αυτούς που έχουν ανάγκη να το κάνουν, γιατί δεν πρέπει αυτούς να προχωρήσουν. Αυτός που έχει ανάγκη να το κάνει, φυσικά και πρέπει να πάει, φυσικά και πρέπει να πάει στο Δήμο, γιατί θέλει να κάνει μια μεταβίβαση. Αυτό που λέτε, κύριε Ράπουγλου. Κάποιος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει και δεν έχει σκοπό να αξιοποιήσει το οικόπεδό του. Καλύτερα είναι να μην πάει, λέτε. Γιατί αν πάει, είναι υποχρεωμένος από τη στιγμή που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και ο Δήμος θα του βεβαιώσει ένα ποσό να το πληρώσει. Δηλαδή, κατευθείαν αμέσως. Διατρέχει αυτό το κίνδυνο. Να το καλέσει ο Δήμος να πει: έχω αυτό. Πηγαίνοντας κάποιος και λέει ότι έχω αυτό το οικόπεδο, δεν έχω πληρώσει ποτέ μου, τι χρωστάω. Κατευθείαν το πρώτο που θα το ρωτήσει ο υπάλληλος είναι πώς είναι το όνομά σου, ξέρει το οικόπεδό του. Τελείως. Και θα του βεβαιώσει τα ποσά τα οποία οφείλει. Θέλει άρα προσοχή. Δεν υπάρχει τρόπο να ενημερωθεί κάποιο ο οποίο απλά θέλει να μάθει αν χρωστάει και τι χρωστάει. Χωρίς να υπάρχει, πρέπει να ρωτήσει την. Πρέπει να πάει στο Δήμο να ρωτήσει. Από εκεί πέρα, αν δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει κανένα λόγο να πάει, γιατί το μόνο που θα έχει είναι. Υπάρχουν κυρώσει. Υπάρχουν κυρώσει, όπω βλέπουμε σε άλλε περιπτώσει, δέσμευση των αφημί, κάποιο τέτοιο είδου κυρώσει από πλευρά κράτου. Δεσμεύσει λογαριασμών από πλευρά Δήμου για οφειλές, τα από ό,τι ξέρω δεν έχουν γιατί γίνει. Γιατί το είχαμε για τα αυθαίρετα. Στα αυθαίρετα έχουν γίνει, γιατί ήταν υποχρέωση από, από τους δανειστές ότι πρέπει όλα τα χρέη, τα πρόστιμα αυθαιρέτων δεν μπορεί να μην εισπράττουν, δεν πρέπει να εισπράττουν. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν, έγιναν οι κατασχέσεις, δεν μπορούσε να τα αποφύγει κανένας Δήμος στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ΤΑΠ, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις. Όμως ο Δήμος έχει δυνατότητα και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν δικαίωμα να τα παραχωρούν στην εφορία για ίσπραξη. Η οποία εφορία κρατάει ένα ποσοστό για την ίσπραξη. Μεσάζοντας. Ως μεσάζοντας, ακριβώς όπως πολύ καλά το λέτε. Όχι μόνο από το Δήμο, αλλά και από άλλους οργανισμούς. Γιατί έχει καλύτερο εισπρακτικό μηχανισμό η εφορία σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο για το θέμα που μόλις συζητήσαμε και οι απορίες πολλές θα τα ξαναπούμε όμως μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.